πάω στον αρμόδιο της περιφέρειας, τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη. Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Κύριε Ξυλούρη. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, δεν ανησυχούμε. Πολύ γρήγορα θα το αποκαταστήσουμε αυτό το θέμα. Θυμάμαι να λέει ο κύριος Ξυλούρης για το συγκεκριμένο το έργο και για την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή της δημιουργίας του συστήματος παρακολούθησης ατμόσφαιρας της Κρήτης, ότι εδώ με απλό και κατανοητό τρόπο θα δίνεται η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες, σε πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, ακόμα και σε καθημερινή βάση. Κέρδισα λίγο χρόνο και είπα μια κουβέντα παραπάνω, κύριε Ξυλούρη, μέχρι να καταφέρουμε να σας έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να δημοσιοποιήσουμε το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για συνεχίστε τώρα, σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Περιφέρεια Κρήτης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος συγκεκριμένα, πριν 2-3 χρόνια, με απόφαση του Περιφερειάρχη, έκανε και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, έκανε προμήθεια εξοπλισμού για μέτρηση, παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Ναι. Εγκαταστήσαμε λοιπόν σταθμούς στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Φινοκαλιά, καινούριους σταθμούς τρεις και σε υφιστάμενους βάλαμε άλλα μηχανήματα καινούρια, γιατί τα ζήτησε το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο να παρακολουθούμε, όσοι έχουμε υποχρέωση από ευρωπαϊκή νομοθεσία και ελληνική, να παρακολουθούμε την ποιότητα του αέρα. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη φάση να το δημοσιοποιήσουμε, να το δώσουμε με μια πλατφόρμα στον κόσμο, να μπορεί να μπαίνει, να βλέπει στοιχεία των μετρήσεων ανά μία ώρα καιροποιημένα για το ποια κατάσταση, σε ποια κατάσταση είναι ο αέρας και ποιες είναι και οι προβλέψεις για τις επόμενες 2-3 μέρες με βάση τα στοιχεία του Κοπέρνικου. Τα γράφει μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος μπει θα δει για τα σωματίδια, για τους ρήπους, για τα αέρια ρήπανση γενικότερα και ποια είναι και η πρόβλεψη. Εμείς λοιπόν έχουμε ως περιφέρεια υποχρέωση πρώτον να τα παρακολουθούμε, δεύτερον όταν υπάρχει πρόβλημα να βγάζουμε δελτίο τύπου, όταν υπάρχει ας πούμε σκόνη από τη Σαχάρα, όταν υπάρχουν ρήποι εξωγενείς όπως οξύδια που είναι επικίνδυνα, αν υπάρχουν, να βγάζουμε δελτίο τύπου, να ενημερώνουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες, ότι να προφυλαχθούν, να προφυλαχθούν, ειδικά όσοι είναι ευαίσθητοι, όσοι έχουν προβλήματα χρόνια, αναπνευστικά κλπ. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, θα το δει, υπάρχει εικονίδιο, καθοδηγείται ακριβώς πώς θα μπορεί να το δει και βλέπει ποια είναι η κατάσταση του αέρα τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Σε μία ώρα ανανεώνεται. Απαράτω ότι οι μετρήσεις είναι κάθε λεπτό. Δηλαδή είναι, τα μηχανήματα είναι τόσο εξελιγμένα που μετρούν συνέχεια και τα παίρνει το Πανεπιστήμιο και τα δημοσιοποιεί, τα επεξεργάζεται και βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε να το μάθει ο κόσμος, να μπορεί να μπαίνει, να βλέπει, ειδικά τις μέρες που έχει σκόνη, που αισθάνεται μια δυσφορία, που υπάρχει το θέμα, να μπαίνει να βλέπει ποια είναι και η εξέλιξη και η προοπτική της, των ημερών. Να σας πω κάτι, στο κομμάτι της πρόληψης για να γνωρίζω και να προφυλάσσομαι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ωστόσο και κάτι άλλο θα πρέπει να σκεφτούμε με βάση την κοινή λογική. Σαν περιφέρεια αυτή την ώρα δεν ξέρω πόσο νοιάζει, δεν ξέρω πόσο μετράει, δεν ξέρω πόσο πάει παρακάτω, αλλά πρέπει να δούμε ή πώς μπορεί να πάει παρακάτω, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά με τους ρήπους και ό,τι γίνεται είναι έργα ανθρώπων, είτε γιατί επιτρέπονται είτε γιατί στο βωμό του κέρδους πάρα πολλά κάνει ο καθένας από εμάς ή έχουν κάνει προγενέστεροι από εμάς. Ό,τι βρήκαμε το συνεχίζουμε, δεν κάνει κανένας από εμάς καμία διόρθωση και έχουμε καταντήσει το περιβάλλον όπως το έχουμε καταντήσει. Κανένας δεν είναι άμυρος των ευθυνών του. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι έργα ανθρώπων όπως το είπατε. Και δεν αφορά μόνο τους πολίτες που μπορεί να κάνει ο καθένας μας τη δική του ζημιά με τον τρόπο του ή άθελά του. Γενικά αφορά τα σύνολά μας, δηλαδή και τους φορείς μας, και τις κυβερνήσεις μας, και τους δήμους μας, τις περιφέρειες, τους πάντες αφορά. Ακριβώς. Και πάλι βέβαια μυαλό δεν έχουμε βάλει. Τι να πω.
Δυστυχώς έχει το δίκιο. Να σας πω όμως κάτι. Βλέπετε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τι έχει προκαλέσει στην ανθρωπότητα, στη γη. Υπάρχει ένας σταθμός στο Φινοκαλιά και γενικά μετρούνε την κατάσταση της ατμόσφαιρας και τους ρήπους και όχι μόνο. Αυτό που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, προσέξτε το οξύμορο, το καλό οξύμορο, η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι καλή, όμως το διοξίδιο ανεβαίνει και οι θερμοκρασίες λόγω του θερμοκηπίου προκαλούν σιγά σιγά την κλιματική αλλαγή που προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, αν αντιμετωπίζεται πια. Έργα ανθρώπων είναι, όπως θα είπατε, κυρία Δουλγεράκη. Δυστυχώς έργα ανθρώπων, και η φύση δεν σταματάει. Η φύση θα βρει την καινούργια ισορροπία της, θα αλλάξουν πράγματα αν δεν διορθωθούμε εμείς, αν δεν προστατεύσουμε αυτό που έχουμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι και ως άνθρωποι και ως θεσμός, ως περιφέρεια μιλάω, να κάνουμε αυτό που επιβάλλει ο νόμος, αυτό που επιβάλλει η λογική, να προστατεύουμε, να ενημερώνουμε τους ανθρώπους και να τους προστατεύουμε σε περίπτωση που μπορούμε κάτι να τους ενημερώσουμε να προστατευτεί. Δηλαδή, όταν υπάρχει σκόνη και ξεπεράσουν τα όρια από την Σαχάρα που έρχεται, την Αφρική, δεν πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος ότι, παιδιά, προσέξτε. Ναι, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γι' αυτό είπα το πόσο μπορούμε να παρέμβουμε, ποιο είναι το σημείο που πρέπει να παρέμβουμε, πόσο μας αφήνουν να παρέμβουμε και εσάς ως περιφέρεια. Δεν κάνει να ξεχνιόμαστε για το ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής μεΐτα και των πολιτικών κατ' επέκταση και το τι γίνεται μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο ζούμε. Όλοι πάντως αυτοί οι παιχνίδια πολλές φορές είναι πολύ, πολύ μεγάλα και πολύ, τα συμφέροντα τεράστια, που είναι δύσκολο κανείς να μπορεί και να τα δει και να τα αντιμετωπίσει. Ας κάνουμε ο καθένας το δικό του μετερίζει, το δικό του λιθαράκι. Και νομίζω ότι θα κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο. Αν το κάνουμε, αν δεν το κάνουμε, ο κόσμος θα βρει, η φύση θα βρει το δρόμο της και θα βρει σε καινούργια ισορροπία, θα αλλάξουν πράγματα. Μπορεί να μην τα δούμε, όχι μπορεί, δεν θα τα δούμε εμείς, θα τα δουν οι επόμενες γενιές, αλλά. Ξέρετε, ζούμε σε ένα πονάει πολύ αυτό που λέτε. Να το ξέρετε ότι πονάει πολύ αυτό που λέτε. Ό,τι δεν κάνουμε εμείς θα μας το διορθώσει ενδεχόμενα η φύση. Οι επόμενες γενιές είναι το τι παραδίδουμε στις επόμενες γενιές. Κύριε Ξυλουρή, ξέρετε, να πούμε μόνο το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλαν τα μέγιστα, τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάω για αυτό το σήμερα. Απλά επειδή δεν το αναφέραμε. Εγώ είπα ότι η συνεργασία είναι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Χημείας και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι οποίοι αυτοί μας δώσαν τις κατευθύνσεις. Αυτοί είναι που, οι επιστήμονες που μετρούνε, που παρακολουθούν, που παίρνουν τα στοιχεία και τα δημοσιοποιούν. Αν δεν το κάνει το Πανεπιστήμιο και μπράβο τους, ποιος θα το κάνει? Για να ξέρετε ότι έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κρήτη που είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και ως περιφέρεια, η συνεργασία που έχουμε και με το ΙΤΕ, με το Πανεπιστήμιο, με τα ιδρύματα, με το Πολυτεχνείο, με όλα τα πανεπιστήμια, έτσι, δεν είναι μόνο το. Και το ΕΛΜΕΠΑ, έχουμε εξαιρετική συνεργασία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν τη γνώση και να μας βοηθήσουν. Πού να το ξέρει ο αρετός, όποιος αρετός. Το Πανεπιστήμιο είναι που καθορίζει το τι έρευνα πρέπει να γίνει και πώς θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία. Και πρέπει να τους πούμε και δημόσια ευχαριστώ, γιατί έχουν ονοματεπώνυμο, ξέρετε. Υπάρχουν καθηγητές συγκεκριμένοι, οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα σε 24-ωρη βάση. Και πρέπει να τους ευχαριστούμε και το κάνουμε δημόσια. Ωραία. Να πούμε άλλη μια φορά. Να πούμε για άλλη μια φορά πώς μπαίνει κάποιος σε αυτή την πλατφόρμα πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ξυλούρη. Βεβαίως. Καταρχήν, αν μπει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, υπάρχει εικονίδιο που τον οδηγεί. Άρα μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα Περιφέρεια Κρήτης και θα το βρει. Και δεύτερο, μπορεί να μπει από τον ιστότοπο Air Quality, ποιότητα του Air Quality, airquality.crete.gov.gr, που τον οδηγεί πάλι στο ίδιο σημείο. Αν θέλει κάποιος να το ψάξει, να το ψάξει δηλαδή από μηχανές ψαξίματος. Θα τον πάει στα εικονίδια τα αντίστοιχα, όπου θα δει στοιχεία για την κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Θα δει, αν θέλει να δει για τη σκόνη, για τα σωματίδια, έχει άλλο εικονίδιο. Αν θέλει να δει για τους ρήπους, τους αέριους ρήπους, τους οξύδια του αζότου κλπ, έχει άλλο εικονίδιο. Τον οδηγεί 100% σε αυτό που θέλει να δει ή να πει όποια πληροφορία έχει το σύστημα εκείνη την ώρα. Καλό λοιπόν τον κόσμο, αν μπορεί και θέλει να μπει, να βλέπει, ειδικά όσοι έχουν θέματα υγείας, να μπαίνουν στο σελίδα, στο σύστημα, για να ενημερώνονται.
και θα βλέπουν και τις ανακοινώσεις που βγάζει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με την κατάσταση και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Πλέον ευαίσθητοι είμαστε όλοι μας, έτσι όπως έχουμε γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξυλούρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.